Ήταν τόσο ωραίος, τόσο πολύ όμορφος. Πού να είναι, πού να είναι. Θέλω ένα χαρτί και ένα στυλό για να γράψω. Πού θα βρω? Ναι, ένα στυλό. Ραούλ, τι κάνεις εδώ με τα χρήματα στο χέρι? Γεια σας, κύριε. Τι κάνετε? Γεια σου, Λουτσία. Μα γιατί είστε τόσο στενοχωρημένος? Τι πάθατε? Έψαχνα για δουλειά όλη μέρα και δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω τίποτα. Ωχ, άτυχος, ε. Εγώ βρήκα μια πολύ καλή δουλειά. Όχι ακριβώς εγώ. Με πρότεινε ένας γειτονάς μου από την πολυκατοικία. Ξεκίνησα να δουλεύω ως υπηρέτρια στο σπίτι μιας πλούσιας οικογένειας. Εσύ? Ναι. Υπηρέτρια? Μα είσαι πολύ όμορφη για υπηρέτρια. Ευχαριστώ πολύ για το κοπλιμέντο σας. Όμως δεν ντρέπομαι να δουλεύω ως υπηρέτρια. Αντιθέτως, αυτό που θέλω είναι δουλειά και μόλις βρήκα μία. Αν και δεν μου έχουν πει πόσο θα με πληρώνουν ακόμα, γιατί η μαντάμ ήταν πολύ άρρωστη. Και είναι καλή οικογένεια? Σου φέρονται καλά? Γνώρισα μονάχα την κυρία που είναι λιγάκι αυστηρή. Και νομίζω ότι έχει κάτι εγγονές, όμως εγώ δεν είδα καμιά τους. Και παρόλο που η κυρία Ενδρικέτα έχει δύσκολο χαρακτήρα, την κέρδισα. Νομίζω ότι την κέρδισα. Και έτσι η δουλειά είναι δική μου. Ενδρικέτα, είπες ότι η κυρία του σπιτιού που ξεκίνησες δουλειά λέγεται Ενδρικέτα? Ναι, Ενδρικέτα. Το όνομά της χτυπάει κάπως. Ναι, είναι πολύ άσχημο. Και ποιο είναι το επώνυμό της? Ενδρικέτα τι? Αχ, έχει ένα πολύ παράξενο επώνυμο. Δεν το είχα ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου. Πώς μου το είπε ο Χουάν Κουχίλο το επώνυμο της οικογένειας? Για σταθείτε. Α, ναι, Κομπαρούμπια. Η οικογένεια Κομπαρούμπια. Αύριο ο Ραούλ κατηγορείται άδικα για κάποια κλοπή και εκβιάζεται να βρει άμεσα 20.000 δολάρια. Ο Αλεχάνδρο προειδοποιεί τη Λουτσία για τη νέα της εργοδότρια. Αύριο, Λουτσία, η ατίθαση καρδιά, στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα, στο Star.